Επί σειρά ετών, βουλευτής και υπουργός της κυβέρνησης του Πασόκ, ο Θόδωρος Πάγκαλος άφησε το στίγμα του στην πολιτική ζωή του τόπου. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της οικογένειάς του στο Twitter. Ο αγαπημένος μας Θόδωρος Πάγκαλος έφυγε σήμερα από κοντά μας, ήσυχα στο σπίτι του, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του και τους στενούς του συνεργάτες. Καλό ταξίδι, λατρεμένε μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, γεννημένος στην Ελευσίνα το 1938, σπούδασε οικονομικά και νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της νεολαίας Λαμπράκη, που πέρασε και από τις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για να γίνει ένα από τα βασικά στελέχη του Πασόκ. Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ένας πολιτικός με μακρόχρονη διαδρομή που έχει αφήσει ανεξίτηλα έχνη στη δημόσια ζωή με τους άοκνους αγώνες του για τη δημοκρατία. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος υπήρξε ένας μαχητικός πολιτικός, σε μια πολυκύμαντη διαδρομή από την οποία θα ξεχώριζα τη συμβολή του στην εθνική υπόθεση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμες ιστορικές στιγμές. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την κρίση των ημείων και την υπόθεση Οτσαλάν. Εξελέγη βουλευτής Αττικής με το Πασόκ το 1981 και από τότε εκλεγόταν με το κόμμα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Πέρασε διαδοχικά από πολλές υπουργικές θέσεις, ενώ ήταν αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, θέση που διατήρησε και κατά τη θητεία της μεταβατικής κυβέρνησης του Λουκά Παπαδήμου. Αποχώρησε από την πολιτική πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 2012. Πάγκαλος ήταν ένας ιδιαίτερα ευφυής άνθρωπος, διανοούμενος αριστεράς, αγωνιστής για τον σοσιαλισμό και τη δημοκρατία. Δεν έκρυψε ποτέ τις θέσεις του, έστω και αν αυτές στενοχωρούσαν είτε την ηγεσία του Πασόκ είτε ακόμα και την κοινή γνώμη. Ο Θόδωρος Πάγκαλος υπήρξε προσωπικότητα πληθωρική και αμφιλεγόμενη. Φίλοι και πολιτικοί του αντίπαλοι κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο πανέξυπνο και οξύθυμο που λειτουργούσε συχνά με το ένστικτο και δεν μασούσε τα λόγια του. Στην επώδυνη περίοδο της οικονομικής κρίσης και των αντιδημοφιλών αποφάσεων, στάθηκε ακλόνητος στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος ήταν ένας αυστηρός κριτής των πολιτικών εξελίξεων, με στόχο την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και ακριβούς εικόνας τους. Θα θυμόμαστε πάντα τη συμβολή του. Ο Πάγκαλος δεν είχε στρογγυλεμένο λόγο. Είχε λόγο με γωνίες. Ο Πάγκαλος δεν είχε λόγο υπενικτικό. Είχε λόγο καθαρό. Ως υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Σιμίτη χειρίστηκε το 1999 το θρύλε της απαγωγής του ηγέτη των Κούρδων Αμπντουλάχ Ωτσαλάν. Ενώ τρία χρόνια νωρίτερα κλήθηκε να διαχειριστεί τη μεγάλη κρίση των ημείων. Η Τουρκία επιδιώκει μέσα από αυτό το επεισόδιο να υποχρεώσει την Ελλάδα σε μια διαπραγμάτευση γύρω από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Ο Θόδωρος είχε απόψεις, δεν συμφωνούσαμε πάντα όλοι με τις απόψεις του. Έγραψε ιστορία, ήταν εξαίρετος και αγωνιστής. Ήταν 21 Σεπτεμβρίου του 2010, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή, όταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος είπε τη φράση που έμελε να ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος? Είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Το 1994 διεκδίκησε το Δήμο Αθηναίων για να ιτηθεί από τον κύριο Τίποτα, όπως είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.